Δεν μπορεί. Επί τη ευκαιρία της παρέα μας, θα μου επιτρέψετε να πω κάτι για το Σκορδαλό και τι ήταν ο Σκορδαλός. Ναι, Κώστα, ναι. Γιατί ίσως μπορεί να μην ξέρανε τι είναι ο Σκορδαλός, τι υπήρχε ο Σκορδαλός. Όχι από αυτή που είναι την παρέα. Πολύ ξέρανε. Καλά, η παρέα του το δω πολύ, εγώ το λέω για πιο έξω, μέσα από. Μια εποχή λοιπόν, από την αγάπη που είχα από τον Σκορδαλό, βρεθήκαμε μια παρέα, εγώ είχα ταξί αυτοκίνητα, ξέρω εγώ, τους έκανα μια παρέα με εκεί πέρα και μου λέει, ρε κουμπάρε, και να σήκα στην Αθήνα να δεις λεφτά, να δεις, ξέρω. Εγώ βέβαια συμμετέχα τρία ταξί. Είμαι τέος αστυνομικός, μετά πήδησα και πήγα στα αυτοκίνητα. Λέω, δεν είναι εύκολο, βρε κουμπάρε, να έρθω. Συνέπεσε όμως να πάω στην Αθήνα και πήγα στον Πειρά να τον εδώ, που ήταν στην τράπεζα. Έτυχε να είναι και ο Μανιάς εκεί. Ερχομένος από την Αμερική, συναντηθήκαμε εκεί, είδαμε το Σκορδαλό μας, λέει, λάτε εδώ να πιούμε ένα ούζο, και μετά λέει, περιμένετε με ένα τέταρτο, τελειώνει η βάρδια μου, να πάμε να δείξει την κουμπάρα σου. Πήγαμε λοιπόν στο Μοσκάτο κοντά, εκεί στα παράλια που έμεινε τότε σας. Δεν είχε καλό μεζέ, λέει, ελάτε είναι εδώ ένα κέντρο, να πάμε σε αυτό το κέντρο να πιούμε ένα ποτό. Πήγαμε λοιπόν, εμένα μου είχε πει για το κέντρο στο Παγκός. Βλέπω εγώ ένα κέντρο, είχες έρθει, δεν είχες έρθει εσύ. Όχι. Ωραιότατο κέντρο, γεμάτο καθρέπτες, 12 βαρέλια των χιλίων στο βάθος του κέντρου, με ντεκόρι, φαινόταν λίγο το βαρέλι, βανεχίλια καθίσματα. Πήγαμε στο κέντρο, πάψαμε εκεί, μια στιγμή λέει να πιάσετε το τηλέφωνο, να κάνουμε μια βραδιά απόψε εδώ. Παίρνει λοιπόν το τηλέφωνο αυτός, πιάνει, ξέρω εγώ, ήταν η εποχή της ενώσεως κέντρου. Υπουργοί, όλοι, τώρα εκεί το 64 τώρα αυτή η δουλειά. Εντάξει, πήγαμε την επόμενη μέρα, κάναμε μια μεγάλη παρέα. Όπως καθόμουν τώρα εγώ σε ένα μέρος, ο ιδιοκτήτης ήθελε να νοικιάσει το κέντρο, είχε πάθει από καρδιά. Ρεθενιώτης ήταν ο Παναχωριό, δεν θυμάμαι το χωριό τώρα. Το όνομα του κέντρου ποιο ήτανε? Το όνομα του κέντρου αυτού ποιο ήταν? Κρήτη. Κρήτη. Κρήτη το κάνουμε. Στο Μοσχάτο ήταν το κέντρο. Λοιπόν, πίναμε τώρα εκεί, γεννήκαμε στα φύρα. Όχι να πούμε το κέντρο. Μια στιγμή έρχεται ο ιδιοκτήτης και λέει του Θανάση, Θανάση, αν θέλεις το κέντρο, θα μου πεις απόψε γιατί αυτά τα τρία παιδιά που κάθονται εκεί με κιθάρες, το θέλουν. Λέει, το θέλω, Λεωνίδα, λέγανε τον Μακαρίτη, τώρα έχει πεθάνει. Λεωνίδα το θέλω, αλλά μόνο αν θέλω κουμπάρον από εδώ. Ακούω λοιπόν εγώ ότι έξε αυτή, αν θέλω κουμπάρον από εδώ. Αρπάξε κι εγώ από τον ενθουσιασμό και ξέρω εγώ, τι θέλεις βρε κουμπάρον. Ντάκα την πορτοφόλα ο Κώστας Φωκενάκη, και βγάνει 50.000 και τα δίνω στο κέντρο, του λέω το κέντρο αυτή τη στιγμή είναι δικό μας. Δεν μπορώ να σας πω τι έκαμε ο Μαρτινογιάννης ο Μακαρίτης. Όλοι τώρα μαγκαλιάσανε εδώ εκεί πέρα, όλοι οι υπουργοί, μπράβο Σφακιανάκη, μπράβο Σφακιανάκη. Επιτέλους έγινε ένα κέντρο να ερχόμεθα εδώ πέρα να συγκεντρωθούμε, δεν πήρε βέβαια το αντισάλμα, Μακαρίτης ο Μουντάκης ήταν στη Νεόλ σε μια ταβέρνα εκεί, ξέρω εγώ. Γκάνιμπος. Ναι. Γίνεται λοιπόν αυτό, την επόμενη μέρα, εγώ δεν το έκανα βέβαια για να μπω στο κέντρο. Το έκανα για να τον βοηθήσω να πούμε, να του δώσω να πούμε μια ενίσχυση, ξέρω εγώ, λέω, χωρίς εσένα δεν το κάνω. Εδέθηκα εγώ με την υπόσχεση που ξέρω εγώ και ανοίγω με το κέντρο. Ένα βράδυ ήρθε ο Πετρόπουλος ο Πέτρος και μας λέει, Σκορδαλέ και Σφακιανά και δά, Κώστα, είμαστε πολύ φίλοι με τον Πέτρο. Θα πάμε το βραδάκι το απόγευμα, θα πάμε στην Αθήνα να σας κάνω ένα τραπέζι σε ένα καμπαρέ. Πήγαμε λοιπόν εκεί στην Ομόνια, κοντά ήταν καμπαρέ. Καλό το ζαχάρι. Εγώ είχα ένα αυτοκίνητο,
μια βουή τόσο εδώ, ξέρω. Και πήγαμε και αφήκαμε το αυτοκίνητο, αφήκαμε το αυτοκίνητο στο στάδιο, το Καλλιμάρμαρο. Και βγήκαμε τώρα μετά να κάνω καθένα καμιά δουλειά, εδώ είχαμε ραντεβού, σε 6 η ώρα να είμαι στα αυτοκίνητα, να πάνε στο κέντρο. Εγώ τα είχα ψήσει λιγάκι. Μπαίνω λοιπόν από το κήπο. Και μπήκα από το κήπο τώρα, τον εθνικό κήπο, να περάσω να πάω στο στάδιο. Αλλά ήμουν στο κέφι και σφυρολογούσα να πούμε. Φτάνω λοιπόν την ώρα που έφταξα, άκουσα σκορδαλό στο σφύριγμα. Βλέπω μπάρεξα να σφύριξα με το αυτό. Παίζω λοιπόν δύο σφυριγές, σηκωθείτε πάνω μου, γρήγορα, στο αυτοκίνητο μέσα. Και πάμε στο Μοσκάτο και πιάνει το μπουζικάκι. Και βγάνει στη Ρουσιανή μου πέρδικα, τι μη σε έχει σε μένα τώρα, επειδή εγώ είμαι στη Ρουσιανός. Αυτός ήταν ο σκορδαλός. Μία κάτι να πάρει, κάτι να κουνήσει, έβγανε δίσκο, έβγανε μουσική. Αυτός ήταν ο σκορδαλός. Όσοι δεν τον έβγανε, όσοι δεν τον ζήσανε, δεν γίνεται, δεν ξαναγίνεται ο σκορδαλός. Καλά να είναι. Ό,τι και να κάνουν, όσο και να παλεύουν, σκορδαλός δεν ξαναγίνεται. Τελείωσε. Σε καμία περίπτωση. Δυστυχώς. Εδώ είναι ο ομιλίας. Δεν πειράζει, το κατάλαβα. Όσοι δεν τον ξέρουν, το βίντεο. Θα σε καλά. Από εδώ. Γι' αυτό δεν πειράζαμε. Με τον Ιώτης Αλέξης. Εγώ ήθελα, εάν... Ο Κουλινός. Εντάξει. Ξέρετε, εντάξει. Και ο Γαρπέκτης. Εμένα με ξέρεις, αλλά... Εάν είναι εύκολος πάντα. Ήθελα ο Γέσουμα που λέγουμε να σκύνατε. Άσε να λέω έτσι λιγάκι, έχουμε ακόμη καιρό. Θες πιο ύστερα Γιάννη, γιατί θέλουμε και εσύ να μας πείτε. Έχω τώρα, μην χαλάσουν την παρέα, σε λιγάκι θα πούμε. Εντάξει, εντάξει, λοιπόν, το βίντεο πέντε μπορεί να συνεχίσει.